Κύριε Δελή, ποια είναι η άποψη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος? Έχουμε πληροφορίες για το τι αναμένεται να ανακοινώσει αύριο ο Πρωθυπουργός. Θα τον έλεγα έναν επικοινωνιακό βομβαρδισμό, κύριε Αφετούρη, σχετικά με τις περιβόητες παροχές και το καλάθι το αυριανό του Πρωθυπουργού. Όμως, με τόσα καλάθια που έχουν φέρει όλοι οι Πρωθυπουργοί τα τελευταία χρόνια στην έκθεση, κυρία Πετούρη, κανονικά ο λαός θα έπρεπε να ζει πλουσιοπάροχα αυτή τη στιγμή και κάτι τέτοιο ασφαλώς και δεν συμβαίνει. Τι εννοείται, ότι τα καλάθια είναι άδεια, είναι fake? Τα καλάθια τις περισσότερες φορές είναι τρύπια, έχουν ελάχιστες παροχές, πολύ πολύ πίσω από τις ανάγκες. Τα καλάθια βεβαίως που αφορούν στις λαϊκές ανάγκες, γιατί τα καλάθια για το κεφάλαιο και για τους επιχειρηματικούς ομίλους είναι πάντα γεμάτα και μεγάλα. Θα το δούμε και αύριο αυτό με τις επιδοτήσεις και μια σειρά προνόμια. Όμως αν μου επιτρέπετε, κύριε Δελή, σύμφωνα με το ρεπορτάζ πάντα, τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός είναι στοχευμένα. Και είναι στοχευμένα κυρίως στις αδύναμες οικονομικά τάξεις. Ομάδες, μάλλον, για να είμαστε, γιατί οι τάξεις έχουν κοινωνικά χαρακτηριστικά. Αδύναμες ομάδες του πληθυσμού. Μάλιστα. Η κυβέρνηση λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας και όσοι τη στηρίζουν βέβαια, επιδιώκουν να φιλοτεχνήσουν μια θετική εικόνα για την πολιτική της. Όμως έρχεται η πραγματικότητα και τη διαψεύδει. Είναι οι μισθοί που είναι παγωμένοι εδώ και πολλά χρόνια και πάντως πολύ κάτω ακόμα και από το 2009, πριν δηλαδή από 15 χρόνια. Είναι εδώ η ταλαιπωρία, ο βραχνάς των ακριβών ενοικίων, της φοιτητικής στέγης. Χιλιάδες παιδιά θα πάνε τώρα να ψάχνουν να βρουν σπίτι. Είναι οι τιμές στα σούπερ μάρκετ που είναι απλησίαστες. Είναι το πανάκριβο ρεύμα που συνεχίζει να είναι πανάκριβο εξαιτίας βεβαίως της απελευθέρωσης και της λεγόμενης πράσινης μετάβασης. Δεν νομίζουμε ότι για όλα αυτά, και δεν έχουμε ακούσει και κάτι, ότι θα υπάρχει στο καλάθι του Πρωθυπουργού και στις αυριανές του εξαγγελίες ως απάντηση στις λαϊκές ανάγκες σε σχέση με αυτά τα ζητήματα. Ίσα-ίσα αυτά που θα ακούσουμε αύριο, κυρία Πετούρη, είναι ότι η πολιτική της κυβέρνησης, και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, αυτά τα προβλήματα θα τα οξύνει. Γιατί δεν το κρύβει ούτε η κυβέρνηση όταν κουνάει το δάχτυλο στο λαό και λέει ότι μην περιμένετε πολλά, και το εμφανίζει αυτό μάλιστα και ως υπευθυνότητα. Μιλάει, επικαλείται για τις αντοχές της οικονομίας, επικαλείται τις αντοχές της οικονομίας, τις δημοσιονομικές. Βεβαίως προτάσει τα πρωτογενή πλεονάσματα και όλα αυτά είναι στοιχεία, αναφέρω, προσθέτω εγώ και το νέο δημοσιονομικό σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά συνιστούν ένα πολύ ασφικτικό πλαίσιο για την οικονομική πολιτική που αφορά τις λαϊκές ανάγκες. Οι λαϊκές ανάγκες θα εξακολουθήσουν να μένουν ανικανοποίητες, θα εξακολουθήσουν να απέχουν πάρα πολύ από την ικανοποίησή τους. Και γι' αυτό η μόνη λύση που έχει ο κόσμος, κυρία Πετούρη, ας μου επιτραπεί, είναι η διεκδίκηση αυτών της λύσης, της ικανοποίησης αυτών των αναγκών, με τους αγώνες του, με τις διεκδικήσεις του, και είναι χρυσή ευκαιρία αύριο ο λαός της Θεσσαλονίκης να πυκνώσει τις γραμμές του συλλαλητηρίου που θα γίνει μπροστά στη ΧΑΝΤ και να στείλει το μήνυμα στον Πρωθυπουργό και όσους θα είναι μέσα στην έκθεση με τις γνωστές αντιλαϊκές εξαγγελίες. Εκτός, κυρία Πετούρη, από τους βυζαντινισμούς και τις καρεκλομαχίες της σοσιαλδημοκρατίας στη χώρα μας, της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας που κέρασε πολλά πικρά ποτήρια στο λαό με την πολιτική της, υπάρχει και η πραγματική λαϊκή αντιπολίτευση την οποία κάνει το ΚΚΕ μαζί με τον αγωνιζόμενο λαό. Μάλιστα. Είναι η αντιπολίτευση, είναι οι αγώνες των εργαζομένων που είναι νικηφόροι, όπως είναι στην επιχείρηση Ελληνικός Χρυσός που κατάφεραν να ματαιώσουν τα αντεργατικά σχέδια της εργοδοσίας. Είναι οι αγώνες ενάντια στις συγχωνεύσεις των χαίρομαι τμήματων. Χαίρομαι πάντα να σας ακούω. Είναι αλλά οι αγώνες ενάντια στην ακρίβεια, είναι οι αγώνες των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ. Είναι σαφές. Αυτός είναι ο δρόμος της πραγματικής, της λαϊκής αντιπολίτευσης και όχι οι ατάκες και οι εξυπνάδες στα κανάλια ή στην Βουλή.